Δαιμονικό πνεύμα. Ο Νίος που μας εργαζόταν από άλλο δαιμονικό πνεύμα δεν ήταν σε θέση να ζητήσει ο ίδιος την θεραπεία του από τον Κύριο Ιησού. Αντί για αυτόν απευθύνεται ο Πατέρας του στον Θεάνθρωπο και εκείνος ανταποκρίθηκε. «Φέρετε αυτόν πρόσημε», είπε, και τον έφεραν κοντά του. Ζητάει και σήμερα ο Χριστός να οδηγηθεί κοντά του κάθε παιδί, κάθε νέος, μέσα σε έναν κόσμο όπου ο ανθρωποκτόνος διάβολος χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να παρασύρει και να καταστρέψει τις παιδικές και νεανικές ψυχές, τα λόγια του Κυρίου μας υποδεικνύουν το σωτήριο δρόμο. Φέρετε αυτόν πρόσμε. Ας οδηγούμε λοιπόν τα παιδιά στο σωτήρα Χριστό, γονείς και παιδαγωγοί. Ας προσπαθούμε να τα θωρακίζουμε από τη μικρή ηλικία με τον φόβο του Θεού. Να τα μάθουμε να πηγαίνουν στην Εκκλησία και να συμμετέχουν στα Άγια Μυστήρια. Να μεταγγίζουμε στις ψυχές τους τα λόγια του Θεού και να τα προτρέπουμε να αγωνίζονται σύμφωνα με το θέλημά Του. Και αν ακόμη κάποιοι νέοι παραστρατήσουν, ας προσπαθούμε να τους υποδεικνύουμε το σωστό με αγάπη και διάκριση και κυρίως με το καλό μας παράδειγμα. Παράλληλα, ας αναπέμπουμε εμείς αντί για αυτούς θερμή προσευχή για να γλιτώσουν από τα νύχια του διαβόλου και να επιστρέψουν στο λυτρωτή την πηγή της αληθινής ευτυχίας. Ο πατέρας του δαιμονισμένου νέου είχε ελλειπή πίστη, ωστόσο δεν είχε και πού αλλού να στηρίξει την ελπίδα του. Στρέφεται λοιπόν στον Κύριο και με λόγια που φανερώνουν την απελπισία και την ολιγοπιστία του, του λέει ο Ιησούς να κάνει το θαύμα. Ο Θεάνθρωπος είναι απολύτως βέβαιο ότι έχει τη δύναμη να βοηθήσει και να θεραπεύσει το βασανισμένο νέο. Αυτό που στέκεται εμπόδιο είναι η ολιγοπιστία του πατέρα. Γι' αυτό πριν θεραπεύσει το παιδί, ο θείος διδάσκαλος βοηθεί τον πατέρα να συναισθανθεί την αδυναμία του και να ομολογήσει με τα δακρύων «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Είναι παντοδύναμος ο Κύριος. Δεν υπάρχει κάτι που είναι ακατόρθωτο για εκείνον. Αυτό που δεσμεύει τη δύναμή του είναι η ολιγοπιστία μας. Αυτή δεν τον αφήνει να ενεργήσει θαύματα στη ζωή μας. Ας θυμηθούμε τι έπαθαν οι συμπατριώτες του Κυρίου, οι Ναζαρινοί. Αν και τον είχαν τόσο κοντά τους, δεν τον πίστευαν. Για την απιστία τους αυτή, η Ναζαρέτ στερήθηκε τα θαυμαστά του έργα. Ας προσευχόμαστε λοιπόν στο φιλάνθρωπο Κύριο να ενισχύει την πίστη μας. Η πίστη περνά από διάφορα στάδια μέχρι να τελειοποιηθεί. Να λέμε και εμείς, όπως και οι Απόστολοι, «Κύριε, πρόσθες ημίν πίστην». Και αν κάποτε αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και αισθανόμαστε ότι ο Κύριος δεν ακούει τις προσευχές μας, ας κάνουμε υπομονή και ας αξιοποιούμε την κάθε δοκιμασία για να στεριώνει και να γιγαντώνει η πίστη και η εξάρτησή μας από το παντοδύναμο Θεό. Ο Κύριος γύρισε προς τον νέο που κοιτόταν στο χώμα και μίλησε αυστηρά στο ακάθαρτο πνεύμα. «Το πνεύμα το άλαλον και κοφών εγώ σοι επιτάσσω. Έξελθε εξ αυτού και μη κέτη εισέλθεις εις αυτόν. Φύγε από το νέο αυτόν, πονηρό πνεύμα. Σε διατάζω εγώ ο Υιός και Λόγος του Θεού». Και το πονηρό πνεύμα, αφού κράβγασε δυνατά και συντάραξε το παιδί, έφυγε μακριά. Αυτή είναι η εκπληκτική δύναμη του Χριστού. Ο Λόγος του ως ρομφαία δίστομος οξία εκπορευωμένη. Κατασυντρίβει τους δαίμονες και τα πονηρά τους έργα. Ο διάβολος, αν και παρουσιάζεται ως λέον οριόμενος, δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον του Χριστού. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού υποτάσσεται κάθε δύναμη επουρανίων και επιγείων και κατακτονίων. Ο χριστιανός που επικαλείται το όνομα του Κυρίου Ιησού δεν φοβάται ούτε τη βασκανία, ούτε τα μάγια, ούτε άλλη δαιμονική επίρρεια. Αγωνίζεται στεναρά εναντίον των επιθέσεων του πονηρού
και τις αποκρούει με ασφάλεια και βεβαιότητα, διότι πιστεύει στον Κύριο Ιησού Χριστό, το παντοδύναμο Θεό και αιώνιο νικητή του διαβόλου και του θανάτου.